σουσού. Τον κρατάμε μυστικό. Η αλήθεια είναι ότι εγώ μέχρι σήμερα που κάποιος μας είπε να μην τον δώσω ποιος είναι, δεν ήξερα το όνομά του, αλλά τελικά είναι πολύ γνωστό. Αλλά χθες δεν το είπαμε καλέ. Για άλλον μου είπατε χθες. Για άλλον ήταν το άλλο, γι' αυτό σου είπαμε αυτό. Τέλος πάντων. Ο συγκεκριμένος εφοπλιστής, άμα λέμε η Ευαγγελία πάει αλλού, ρε παιδάκι μου, γιατί μπορεί κάποιος άλλος να έχει πιο ωραίο σκάφος, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Αν λέμε ποτέ, ας πούμε, συμβεί το μοιραίο, ας κάνουμε μια πρόταση και στον Γιώργο. Να σου πω κάτι. Ο Γιώργος έχει τόσο πλάκα γιατί του αρέσει τόσο πολύ αυτό το σκάφος. Σε κάθε ευκαιρία, αντί να σχολιάζει το νέο ειδήλιο, δηλαδή λέει Φέι, νομίζω ότι είναι σοβαρή σχέση, θα πάει σε γάμο. Ο άλλος λέει κάτι άλλο. Ο Γιώργος, παιδιά, έχει ένα σκάφος. Άμα το δείτε. Δηλαδή, είδες πώς είμαστε Θεσσαλονικές, είμαστε ρομαντικές ακόμα. Δηλαδή, σου λέει για να έφυγε. Δεν κατάλαβα. Πραγματικά, για να έφυγε, σου λέει, μετά από δύο χρόνια με τον Ηλία που συζούσαν, συγκατοικούσαν και τα κάναν όλα ναι, σαν το ψηλό και το λιχνό μαζί. Σου λέει, άρα είναι σοβαρός ο λόγος που. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα τη μέρα, μέσα στην οικονομική κρίση και σε όλο αυτό, ένα έτσι πολυτελές και πανέμορφο σκάφος είναι ένας λόγος. Έλα, ρε Δημήτρη, που είναι ένας λόγος. Να ξανακοιτάξεις ένα αίτημα ενός θαυμαστή σου. Όχι, δεν είναι ένας λόγος. Δεν ζει δύο χρόνια μέσα. Εγώ δεν είπα να του κάτσει, είπα να ξανακοιτάξει ένα αίτημα. Όταν καλύτερα να του κάτσει. Ενό και αγαπημένο, δεν κοιτά ούτε ψιλονινέα ούτε σκάφη. Ότι αν σ' αρέσει κάποιο το ότι μπορεί να έχει και ένα σκάφο, μπορεί να προσμετρηθεί στα συν, αυτό να το καταλάβω. Να προσμετρηθεί, να πάρει. Κατάλαβε. Και ειδικά αν έχεις μείνει το λιάγκα θα σου πει να τον πάρεις και να με παίρνεις και εμένα τα καλοκαίρια. Κοίταξε αυτό τώρα, είναι η πρώτη ανάγνωση, γιατί στη δεύτερη ανάγνωση θα μας πει και ο Κώστας, πες και εσύ καμιά γνώμη ρε παιδάκι μου εδώ πέρα, ήταν ο μάσχημα που δεν μιλάς. Γιατί δεν μιλάς Κωστή. Τι να πω εγώ. Σε δεύτερη ανάγνωση μπορεί να μην ήταν το σκάφος το κίνητρο, αλλά... Αλλά ο έρωτας. Μπορεί να ερωτεύτηκαν. Ναι, παιδιά, εγώ όμως διάβασα χθες. Να έτυχε να είχε και ένα διάβασα χθες ότι αυτός όχι απλά είναι ένας. Ναι, καλά διάβασα. Αποκλειστικής οικογένειας, μπλα μπλα. Αλλά ότι και όχι μόνο. Και είναι και πολύ φίλος με τον Ηλία Βρετό. Αυτό εμένα κάπου λίγο. Και όχι μόνο. Δεν ήταν φίλος με τον Ηλία. Ήταν φίλος με πριν σχέση της Ευαγγελίας. Και όλα μπερδεύονται γλυκά. Και είναι δική μας. Θα κάνουμε συγκεκριμένος της Ευαγγελίας. Ο συγκεκριμένος κύριος τώρα που λέμε, που είναι γόνος εφοπλιστικής οικογένειας, ήταν φίλος με τον πρώην της Ευαγγελίας, που ήταν επιχειρηματίας νυχτερινού κέντρου. Σταμάτα βρε Κώστα και εσύ, πες μας το όνομα. Πριν το Βρετό. Ακριβώς πριν. Λοιπόν, τι να πω, μακάρι να βγει. Να ευτυχίσει το κορίτσι, να επιβεβαιωθεί η Φέη, αυτό λέω παιδιά, και να είναι κάτι σοβαρό και να ευτυχίσουν. Και ο Ηλίας Βρετός ούτως ή άλλως έγραψε και στο Twitter ότι. Στο Ηλία μου, εγώ έχω όταν ένα φίλος που μια χαρά ενδιαφέρονται. Εμείς στεναχωριέσαι γιατί. Σε ποιο γάμο να μας καλέσουν, να κάνουν καμιά βόλτα στα νησιά το καλοκαίρι εκεί. Ένας κύκλος ανοίγει. Ναι. Λοιπόν, Κάμερον Δία, θέλω να